Σήμερα θα σας δείξω 5 αγαπημένα μου προϊόντα τα οποία είναι όλα πολύ οικονομικά και συγκεκριμένα στοιχίζουν κάτω από 5 ευρώ. Έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω κάποιο τέτοιου είδους βίντεο και ξέρω ότι σας αρέσουν πάρα πολύ, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Θα ξεκινήσω με ένα καινούριο μου απόκτημα. Είναι από την εταιρεία ELF. Η High Definition Under Eye Setting Powder, κοινώς είναι μια πούδρα για να σετάρετε την περιοχή κάτω από τα μάτια. Είναι μια πούδρα σε ελεύθερη μορφή. Είναι λευκή, αλλά δεν αφήνει κάποιο ουσιαστικό χρώμα. Απλά δίνει μια ωραία λάμψη. Είναι πάρα μα πάρα πολύ λεπτοαλεσμένη. Εγώ προσωπικά την πήρα από το iHerb. Θα σας αφήσω και έναν εκπτωτικό κωδικό από κάτω για την περίπτωση που είναι η πρώτη φορά που ψωνίζετε από εκεί. Η συγκεκριμένη πούδρα φημολογείται ότι είναι dupe για την πούδρα σε ελεύθερη μορφή από τη Laura Mercier. Δεν έχω δοκιμάσει εκείνη για να έχω άποψη. Παρ' όλα αυτά δοκίμασα αυτήν και έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Δεν τονίζει καθόλου τις λεπτές γραμμές. Είναι σαν να μην έχετε βάλει καν πούδρα όταν την εφαρμόζετε. Είναι μια πούδρα πολύ ποιοτική, δίνει πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Το μόνο της μειονέκτημα είναι ότι είναι πάρα πολύ μικρή ποσότητα. Είναι μόλις 1,2 γραμμάρια, αλλά από την άλλη στοιχίζει μόνο 3 δολάρια. Οπότε εννοείται ότι μόλις τελειώσει θα την ξαναπάρω κατευθείαν. Αν μαζεύει και σε εσάς το κονσίλερ κάτω από τα μάτια και ψάχνετε μία πούδρα η οποία να το σετάρει ωραία, αλλά χωρίς να κάνει το αποτέλεσμα να δείχνει πολύ βαρύ, τότε αυτή εδώ πέρα θεωρώ ότι είναι κατάλληλη. Θα συνεχίσω με μολύβια φρυδιών από την Etude House. Η Etude House είναι μια πάρα πολύ γνωστή κορεάτικη εταιρεία. Τα συγκεκριμένα μολύβια είναι πλακιά και στην άλλη μεριά έχουν ένα σπούλι. Τα χρόνια έπαιρνα την απόχρωση Grey Brown, που είναι ένα καφέ το οποίο γκριζάρει, όπως λέει και το όνομά του, ένα καφέ με απόλυτα ψυχρούς υποτόνους, το οποίο θεωρώ ότι είναι μια universal απόχρωση, λίγο πολύ ταιριάζει σε όλα τα κορίτσια, αλλά αυτή την φορά αγόρασα μια απόχρωση η οποία είναι πιο θερμή. Δεν θυμάμαι τα νούμερά τους, αλλά θα σας τα γράψω στο κουτί πληροφοριών από κάτω, όπως και όλα τα προϊόντα εννοείται. Είναι προϊόντα πάρα πολύ εύχρηστα. Οι πλακέ τους μύτη σου επιτρέπουν να κάνεις το σχήμα με τεράστια μα τεράστια ευκολία πραγματικά. Έχουν κάπως κέρινη υφή και έχουν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι έχουν και το σπούλι στην άλλη μεριά, ώστε να μπορείτε να τα χτενίσετε για να απαλύνετε το αποτέλεσμα μετά την εφαρμογή του προϊόντος. Βέβαια το σπούλι που έχουν δεν είναι και τόσο καλό, αλλά είναι τόσο καλό το μολύβι που αξίζουν απόλυτα για μένα. Είναι οικονομικότατα. Τα παίρνω γύρω στα 3 με 3,5 ευρώ από το eBay με δωρεάν μεταφορικά. Έχουν μια χρωματική απόδοση μέτρια. Μου αρέσει γιατί δεν είναι τόσο έντονη που να ξεφύγετε χωρίς να το θέλετε. Μπορείτε να χτίσετε όσο θέλετε εσείς το αποτέλεσμα. Και πραγματικά τα θεωρώ εξαιρετικά και τα συστήνω ανεπιφύλακτα. Την απόχρωση Greek Cafe την έχω πάρει 4 φορές μέχρι τώρα και συνεχίζω να τα αγοράζω, οπότε αυτό κάτι λέει σίγουρα. Το μόνο τους μειονέκτημα είναι ότι τελειώνουν αρκετά γρήγορα, αλλά παρόλα αυτά είναι τόσο οικονομικά που δεν με πειράζει, με το που μου τελειώνει το ένα παίρνω το άλλο. Θα περάσω σε μολύβια χιλιών από την Essence αυτή τη φορά. Έχω αυτές εδώ πέρα τις 4 αποχρώσεις. Είναι από την σειρά Long Lasting Lip Liner. Ξέρετε ότι μου αρέσουν πάρα πολύ και τα ξύλινα μολύβια της Essence. Βέβαια έχω ακούσει ότι έχουν αλλάξει τη σύσταση και την έχουν κάνει πιο ξηρή. Δεν έχω δοκιμάσει τα καινούργια ξύλινα μολύβια, αλλά έχω λατρέψει τα μηχανικά ακόμη περισσότερο από όσο ήδη αγαπούσα τα ξύλινα. Θα σας πρότεινα πραγματικά να τρέξετε να τα αγοράσετε αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Στοιχίζουν κάτω από 2 ευρώ. Νομίζω ότι κάνουν 1,80 το καθένα. Μπορείτε να βρείτε από πιο νουτ, πιο φούξια, κόκκινα, μοφ, τα πάντα πραγματικά. Είναι πολύ κρεμώδη, έχουν πολύ έντονη χρωματική απόδοση, είναι πάρα πολύ εύχρηστα, δεν χρειάζονται ξύσιμο, έχουν πολύ καλή διάρκεια. Είναι αρκετά άνετα στα χείλη, οπότε μπορείτε να τα φορέσετε ακόμα και μόνα τους, αλλά φυσικά και με κραγιόν από πάνω. Εγώ αυτή τη στιγμή φοράω την απόχρωση 2 Sweetheart, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ροζ φούξια τριανταφυλλή. Και από πάνω έχω βάλει ένα υγρό ματ κραγιόν από την Golden Rose που θα δείτε τώρα. Γιατί το επόμενο προϊόν δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τα liquid lipsticks από την Golden Rose. Μου πέφτουνε βοήθεια. Είναι πραγματικά φοβερά. Βγαίνουν σε 12 φανταστικές αποχρώσεις που καλύπτουν πάλι όλα τα γούστα. Έχει αποχρώσεις nude, έχει φούξια, έχει κόκκινα, έχει περίεργα γκρι, έχει μοβ, έχει τα πάντα όλα πραγματικά. Μακάρι να βγάλουν βέβαια και ακόμη περισσότερες. Έχουν μια πολύ ωραία σύσταση, η οποία θυμίζει πάρα πολύ τα Sephora Cream Lip Stains. Το άρωμά τους είναι ένα άρωμα πολύ ευχάριστο. Θυμίζει γλυκιά τεχνητή βανίλια, δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό το πράγμα που λέω, πάντως μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά και να μην σας αρέσει το άρωμα στα κραγιόν, είναι πολύ διακριτική και με το που το εφαρμόσετε φεύγει κατευθείαν. Μου αρέσει πάρα πολύ η συσκευασία τους, παρόλο που είναι πολύ οικονομικά, είναι στα 4,90.
η συσκευασία τους παραπέμπει σε ένα πιο ακριβό προϊόν. Έχουν εντονότατη χρωματική απόδοση από το πρώτο κιόλας πέρασμα, αλλά αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και μία δεύτερη στρώση για ακόμα πιο έντονο αποτέλεσμα. Εγώ προσωπικά με τη μία στρώση είμαι καλυμμένη, δεν θεωρώ ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αυτή τη στιγμή φοράω στα χείλη μου την απόχρωση νούμερο 7 μαζί με το μολύβι της Essence που σας έδειξα προηγουμένως. Θεωρώ ότι κάνουν τον τέλειο συνδυασμό, πραγματικά ταιριάζουν απόλυτα μεταξύ τους. Έχουν φοβερή διάρκεια στα χείλη. Θα έλεγα ότι για 7 με 8 ώρες έχετε ένα αποτέλεσμα αξιοπρεπέστατο. Το προϊόν ξεκινάει να φεύγει πρώτα από το κέντρο των χιλιών. Το περίγραμμα συνήθως είναι άθικτο, οπότε ακόμα και μετά από πολλές ώρες, μία μικρή ανανέωση στο κέντρο των χιλιών θεωρώ ότι είναι αρκετή. Το μοναδικό μειονέκτημα που έχω βρει είναι ότι τονίζουν αρκετά τις γραμμές των χιλιών. Αν έχετε πολύ ξηρά χείλη, τότε σίγουρα θα πρέπει να έχετε κάνει απολέπιση και πολύ καλή εντάτωση προηγουμένως. Ωστόσο, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο να με αποθαρρύνει από το να τα χρησιμοποιώ. Δεν θεωρώ ότι φαίνονται άσχημα στα χείλη μου. Μπορεί να τονίζουν λίγο παραπάνω τις γραμμούλες στα χείλη σε σχέση με κάποια άλλα κραγιόν, αλλά και πάλι θεωρώ ότι δείχνουν πάρα πολύ ωραία. Έχω κάνει και ένα μακιγιάζ το οποίο φορώ την απόχρωση νούμερο 4. Είναι το αμέσως προηγούμενο βίντεο, οπότε μπορείτε να πάτε να το δείτε πώς εφαρμόζεται στα χείλη και όλα τα σχετικά. Και αν είστε κι εσείς λάτρεις των υγρών ματ κραγιόν, τότε πρέπει οπωσδήποτε να τα τσεκάρετε. Και θα κλείσω με concealers από την εταιρεία LA Girl. Τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι πάρα πολύ γνωστά. Είναι από την σειρά Pro Conceal. Για την ακρίβεια έχω έναν κορέκτορα, αυτό το πορτοκαλί που βλέπετε, και έχω και το concealer στην απόχρωση Natural. Μου αρέσει πάρα πολύ το applicator τους, το οποίο είναι τρίχινο. Είναι προϊόντα αρκετά κρεμμώδη, με πάρα πολύ κάλυψη, πολύ καλή διάρκεια. Θέλω σίγουρα να πάρω και άλλες αποχρώσεις. Η αλήθεια είναι πως τον κορέκτορα δεν τον έχω χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα. Κανονικά είναι για κοπέλες πιο σταρένιες, γιατί είναι πάρα πολύ έντονο το χρώμα του. Σε μένα θα ταιριάζει ιδανικά κάτι σε πιο ροδακινή, κάτι που να έχει μέσα πορτοκαλί, αλλά να είναι πολύ πιο ανοιχτόχρωμο προφανώς. Αλλά δυστυχώς για την ώρα η LA Girl δεν έχει κάποια τέτοια απόχρωση, οπότε πήρα το πορτοκαλί. Για να δουλέψει σε μένα πρέπει να βάλω μια απειροελάχιστη κουκκιδίτσα και αρκετό κονσίλερ για να το καλύψω. Και θέλει αρκετή δουλίτσα, αλλά ότι δουλεύει δουλεύει. Το κονσίλερ όμως το προτείνω σίγουρα. Θέλω να πάρω και την πιο ανοιχτή απόχρωση για να δίνω λίγο φως. Η απόχρωση Natural μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει μέσα λίγο ροδακινή, οπότε μου καλύπτει πολύ καλά τους μαύρους κύκλους ακόμα και χωρίς τον κορέκτορα και μόνο του δουλεύει super. Και τα συγκεκριμένα τα είχα αγοράσει από το Beauty Joint γύρω στα 3-4 ευρώ, δεν νομίζω παραπάνω. Είναι πραγματικά τρελό value for money. Θα έλεγα ότι σχεδόν συγκρίνονται με τις Estée Lauder το Doublewear, βέβαια ok, το Doublewear είναι σίγουρα ξεπέραστο. Αλλά από προϊόντα drugstore, τα συγκεκριμένα concealer και τα concealer της collection θα έλεγα ότι είναι αρκετά κοντά σε αυτό που προσφέρουν όσον αφορά την κάλυψη και τη διάρκεια. Συν το ότι δεν μαζεύουν ιδιαίτερα σε λεπτές γραμμές και όλα τα σχετικά. Οπότε αν κάνετε αγορές από το εξωτερικό, σίγουρα να τα δοκιμάσετε. Αυτά είχα να σας δείξω για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσαν. Γράψτε μου από κάτω στα σχόλια αν έχετε δοκιμάσει κάτι από αυτά, αν σκοπεύετε να δοκιμάσετε κάτι από αυτά. Εννοείται ότι θα βρείτε για ακόμα μία φορά τα βήματα για το πώς ψωνίζω μέσω διαδικτύου στο κουτί πληροφοριών, οπότε μη με ρωτάτε στα σχόλια. Όλα θα είναι από κάτω. Μην ξεχνάτε να με ακολουθείτε στη σελίδα μου στο Facebook, Instagram, Snapchat και Twitter. Ειδικά στο Snapchat σας δείχνω dupes, κάνω swatches, σας λέω πρώτες εντυπώσεις από καινούργια προϊόντα, κάνω unboxing με το που μου έρχεται ένα καινούργιο πακέτο. Οπότε μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε όσα έχετε Snapchat για να μαθαίνετε πρώτες τα πάντα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα like, με βοηθάει πάρα πολύ. Και εμείς θα τα δούμε πολύ σύντομα με ένα καινούργιο βίντεο. Γεια σας!